Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σας υποδοχή, τους τιμητικούς σας λόγους και κυρίως για την αποδοτική συνεργασία την οποία έχουμε αναπτύξει τα τρία τελευταία χρόνια όπου ασκώ τα καθήκοντα του Προέδρου του ΕΛΓΑ, με σας προσωπικά, με τους αντιπεριφερειάρχες σας, αλλά και με τις υπηρεσίες σας οι οποίες αποδίδουν λαμπρό έργο προς όφελος της αγροτικής κοινωνίας και οικονομίας. Για μία ακόμα φορά σήμερα εδώ στην Τρίπολη πραγματοποιήσαμε μία συνεργασία πρότυπο, θα μπορούσα να πω. Πρότυπο διαλόγου. Πρότυπο συνεργασίας, κατάθεσης προτάσεων, κατάθεσης αμοιβαίων εξηγήσεων, διευκρινήσεων, απαντήσεων σε θέματα τα οποία άπτονται της μεγάλης πρόκλησης των καιρών μας, της ανάπτυξης αγροτικής παραγωγής και οικονομίας υπό το κράτος της κλιματικής αλλαγής, των ακραίων καιρικών φαινομένων, των ζημιών οι οποίες προκαλούνται και δοκιμάζουν τις αντοχές τόσο του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ όσο και τις αντοχές του προϋπολογισμού της χώρας. Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη έχει στηρίξει αποφασιστικά τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία γενναιόδωρα τον ΕΛΓΑ, διότι από τα 863 εκατομμύρια αποζημιώσεις οι οποίες εδόθησαν, τα 400 περίπου εκατομμύρια προέρχονται από τη στήριξη της κυβέρνησης των ΕΛΓΑ με την καταβολή αναδρομικών οφειλών προς τον οργανισμό μας. Ο ΕΛΓΑ, σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ, με τις περιφέρειες, με τους δημάρχους, επιτύχαμε να συντομεύσουμε το χρόνο της πληρωμής των αποζημιώσεων. Επιτύχαμε να καταβάλλονται εντός του ιδίου έτους αποζημιώσεις, όπως συνέβη για παράδειγμα με τις καλλιέργειες των σίκων στη Μεσσηνία, των οποίων τις αποζημιώσεις πληρώσαμε εντός του Δεκεμβρίου και πριν από τις γιορτές. Και με την ευκαιρία αυτή σας ανακοινώνω ότι στο μέσον του Φεβρουαρίου ένα μεγάλο τμήμα των αποζημιώσεων για το έτος 2022 θα καταβληθεί, όταν κατά το παρελθόν οι αποζημιώσεις καταβάλλονταν μετά από 15 και 18 μήνες στους παραγωγούς μας. Επισημαίνω λοιπόν την ανάγκη συνεργασίας, την ανάγκη ειλικρινών και τίμιων σχέσεων μεταξύ κυβέρνησης, παραγωγών, αυτοδιοίκησης, περιφερειακής διοίκησης, ΕΛΓΑ και υπηρεσιών, για να μπορούμε όλοι μαζί να οικοδομήσουμε, παρά τις κρίσεις, παρά τις δυσχέρειες, ένα αισιόδοξο μέλλον για τους αγρότες και για την πατρίδα μας. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική και θετική σας υποδοχή. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, για την συνεργασία την οποία έχουμε αναπτύξει καθ' όλη τη διάρκεια της τριετούς και πλέον θητείας μου στον ΕΛΓΑ. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΛΓΑ, της αγροτικής κοινωνίας και των αιρετών εκπροσώπων της, αλλά και των υπηρεσιών. Έχω εξηγήσει και άλλη φορά ότι ευθύσως ανέλαβα τα καθήκοντα του Προέδρου του ΕΛΓΑ, μετατόπισα το βάρος της συνεργασίας της αγροτικής κοινωνίας και των αιρετών εκπροσώπων της σε δύο επιπρόσθετα επίπεδα. Το ένα ήταν η αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής και το άλλο των υπηρεσιών των περιφερειών. Αυτή η συνεργασία έχει αποδώσει σημαντικά, αν όχι και θεαματικά αποτελέσματα στα τρία χρόνια κατά τα οποία ασκόταν καθήκοντα του Προέδρου του ΕΛΓΑ. Διότι αποδεικνύεται ότι με τον διάλογο, τον τίμιο διάλογο, τον ειλικρινή διάλογο, υπάρχει κατανόηση, φτάνουμε σε αποτελέσματα, επιτυγχάνουμε στόχους και επιλύουμε προβλήματα τα οποία κατά το παρελθόν καθυστερούσαν. Σήμερα είμαι εξουσιοδοτημένος από τον Υπουργό, τον κύριο Γιωργαντά, όπως ήδη ανέφερε ο κύριος Νίκας. Καταρχήν να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του σε όλους, να εξηγήσω την απουσία του, διότι βρίσκεται αυτός και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, η Υφυπουργή και η Γενική Γραμματής στην μεγάλη έκθεση που οργανώνεται στη Θεσσαλονίκη κάθε δύο χρόνια
και είχε 4 χρόνια τώρα να διοργανωθεί τη ζωοτέχνια και υπήρχαν δεσμεύσεις εντός του προγράμματος, γιατί δεν είναι μόνο τα εγκαίνια, όπως ξέρετε, είναι και οι μερίδες οι οποίες ακολουθούν και οι συζητήσεις. Και για τον λόγο αυτό, κατόπιν πρωτοβουλίας του κυρίου Νίκα, ο κύριος Υπουργός δέχτηκε τη συνεργασία της Δευτέρας, τη 1 ώρα το μεσημέρι, στην οποία θα συμμετάσχουμε όλοι όσοι έχουμε λόγο επί των θεμάτων και βεβαίως θέλουμε να υπάρξει αντιπροσωπεία σημαντική εκ μέρους των αγροτών, 5 άτομα τα οποία θα συμφωνήσουν εδώ οι αιρετοί τους εκπρόσωποι. Εγώ σύντομα, για να διευκολύνουμε τη συζήτηση, θέλω να σημειώσω ότι οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, τόσο του υποκαταστήματος Τρίπολης, όσο του υποκαταστήματος Πάτρας, το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, σε στενή συνεργασία μαζί μας, θυμηθείτε ότι μόλις πριν λίγους μήνες ξαναήμασταν εδώ, πήγαμε στην Εσσηνία, κάναμε εκεί σύσκεψη εδώ, μετά στην Κορινθία, σε μία μέρα κλείσαμε όλο το πρόγραμμα. Έχουμε επιτύχει έναν συντονισμό των ενεργειών των υπηρεσιών του ΕΡΓΑ, τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας στο μέτρο του δυνατού, ιδιαίτερα για τα πορίσματα τα οποία εξοπλίθηκαν πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων, υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός, όπως ενώπιον του κυρίου Περιφερειάρχη να δεσμευτεί στη Μεσσηνία και εδώ. Και τώρα είμαστε μπροστά στο να συζητήσουμε ποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, τι θεωρείται προβλήματα, τι οι υπηρεσίες εδώ θα υποδείξουν επιπροσθέτως στον ΕΛΓΑ, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε ριζικά όσα μπορούμε σήμερα και όσα θα μείνουν σε εκκρεμότητα θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα με τον κύριο Υπουργό στην Αθήνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι μέχρι τώρα οι δαπάνες τις οποίες έχει καταβάλει ο ΕΡΓΑ σε αποζημιώσεις για την τριετία 2020-2022 είναι 863 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 400 είναι πρόσθετη ενίσχυση από την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ευθύς εξ αρχής μπροστά στις μεγάλες ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν και απαιτούσαν υψηλότερες αποζημιώσεις, ανταποκρίθηκε και κατέβαλε στον ΕΡΓΑ, προσέξτε, νομίμως αυτά τα 400 εκατομμύρια ως αναδρομικώς οφειλόμενα κυρίως από την προηγούμενη αιτία, όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν απέδιδαν στον ΕΡΓΑ τα 30 εκατομμύρια ετησίως, τα οποία ο νόμος 3877 του 2010 ορίζει, διότι για να δαπανώνται για τις διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού. Δηλαδή για τους μισθούς, για τις συμβάσεις κλπ. Εξηγώ τα χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης, γιατί γνωρίζετε ότι ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να χρηματοδοτείται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία πέραν των οριζομένων από τον νόμο. Διότι διαφορετικά κινδυνεύουμε να αναζητούνται οι αποζημιώσεις και να αναζητούνται για να επιστραφούν πίσω. Κάτι το οποίο ευτυχώς τα 3,5-7 χρόνια έχουμε επιτύχει νομίζω να ισχυθεί ο ΕΛΓΑ και να μην έχουμε και κανένα ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.